Νέο ελληνικό ραδιόφωνο. 24 ώρες κοντά σας. www.newgreekradio.com. Ξυπνάει, μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο φτωχός. Και τις βρίσκει αραγμένες τις ξαπλώστρες της πισίνας, με χυμούς και με φραπέδες και πολύχρωμα μαλλιό. Όλες με γυαλιά ηλίου κακαρίζουνε με χάρη. Άλλες κάνουν μακροβούτια κι άλλες τρώνε παγωτό. Κικυρικικού, κικυρικικού. Κικυρικικού, κικυρικικού. Ο Κόκορας ξυπνάει λοιπόν, φίλοι και φίλες, όχι τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή και ειδικά σε αυτή την εκπομπή. Στο μικρόφωνο μαζί σας παραμένει η Ιωάννα Ξανθοπούλου, πάντα ζωντανά από το στούντιο του Ελληνικού Ραδιοφώνου στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Και υπόσχομαι να γίνω ο καλύτερος γαμπρός. Θα σας φέρνω κάθε μέρα πίτουρα πολυτελείας. Στις ποτίστρες θα έχω γάλα κι όλες θα σας αγαπώ. Μα οι κότες ξαναμένες απ' την ηλιοθεραπεία του γυρίζουνε την πλάτη με γλυκά χασμουριτά. Είναι τόσο ευτυχισμένες που δεν θέλουν πια να ακούσουν για κοτέτσια, για ποτίστρες, για κοκόρια και αβαγά. Περίπνου λοιπόν η κοβέντα μας, στη συνέχεια μάλλον περί αϊπνίας. Μια και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως προανήγγειλα στην αρχή της εκπομπής μας σήμερα, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ την πολύ πολύ ταλαντούχα δημοσιογράφο, συγγραφέα, την Billy Στεφανή, η οποία θα μας πει περισσότερα πράγματα για το νέο της παιδικό βιβλίο «Τα Νανάκια και η Πριγκίπισσα Υπνία». Billy μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Ιωάννα και σε σένα. Καλησπέρα και στους ακροατές σου. Καλώς όρισες εδώ στη Νέα Υόρκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορέσαμε έτσι και επικοινωνήσαμε, γνωριστήκαμε και καταφέραμε τελικά να είμαστε στον αέρα μαζί, να στήσαμε έτσι αυτή την πολύ πολύ όμορφη γέφυρα επικοινωνίας. Βέβαια, θερμάς συγχαρητήρια για το υπέροχο βιβλίο σου, έτσι, το οποίο σου είπα, πέρασε το τεστ αμέσως. Δηλαδή, αγαπήθηκε από τα παιδιά. Αρχικά, πριν περάσουμε στο πολύ πολύ όμορφο βιβλίο σου, θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα για τους φίλους που σε ακούν πρώτη φορά, για την πορεία σου μέχρι σήμερα. Ναι, ναι, ευχαρίστως. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα σαν δημοσιογράφος. Mm-hmm. Αυτό ήταν το κύριο επάγγελμά μου, αυτό έχω σπουδάσει και ξεκίνησα γράφοντας σε περιοδικά. Εργαζόμουν σε πολύ γνωστούς ομίλους, έγραφα σε γενικεία περιοδικά και παράλληλα έκανα και ραδιόφωνο για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Βέβαια, το μικρόβιο αυτό με τη συγγραφή το είχα από παιδάκι. Δηλαδή, από πολύ μικρή συνήθιζα να γράφω σκέψεις, ιδέες και παραμύθια ακόμα, τα οποία τα πήγαινα στο σχολείο και τα παρουσίαζα. Mm-hmm. Μετά, όταν ασχολήθηκα με τη δουλειά μου, τη δημοσιογραφική, αυτό είχε έρθει λίγο πίσω. Δηλαδή, πάντα έλεγα ότι θα ήθελα να γίνω συγγραφέας, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν το τολμούσα κιόλας. Και πάντα είχα την τέλεια δικαιολογία ότι είμαι πολύ απασχολημένη για να το κάνω. Μέχρι που κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι είμαι πολύ φοβισμένη για να το κάνω, γιατί ουσιαστικά φοβόμουν την απόρριψη, φοβόμουν να κάνω αυτό το βήμα. Ανθρώπινο, τελείως ανθρώπινο. Μέχρι που ήρθε κάποια στιγμή, κατάφερα να νικήσω αυτό το φόβο. Mm-hmm. Αποφάσισα να στείλω τη δουλειά μου σε κάποιους εκδότες, έτσι ώστε να τη δουν και να την αξιολογήσουν. Mm-hmm. Έτσι πήγα στο ταχυδρομείο και έριξα τους φακέλους στο κουτί και περίμενα. Βέβαια,
Στην προσπάθεια μου αυτή δεν ήμουν μόνη. Γιατί πιστεύω ότι πάντα χρειαζόμαστε κάποιον για να μας τραβήξει από το λεγόμενο comfort zone και να κάνουμε το βήμα αυτό που ονειρευόμαστε. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο σύζυγός μου. Αυτός είναι ο οποίος με στήριξε, με στηρίζει, με πιστεύει και είναι εκείνος ο οποίος μου λέει προχώρα και κοίτα μπροστά, κοίτα μόνο το στόχο σου και τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν έστειλα τη δουλειά μου και κάποια στιγμή εκεί που ήμουν στο γραφείο μου τρελαμένη με τη δουλειά, με πήραν τηλέφωνο από τις εκδόσεις Μήνωα συγκεκριμένα που κυκλοφορούν και τα βιβλία μου και μου είπαν ότι ενδιαφέρονται να κάνουμε ένα ραντεβού, να προχωρήσουμε κλπ. Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο βιβλίο, το οποίο ήταν... Ναι, το πρώτο μου βιβλίο ήταν το «Ποιος έβγαλε την τάπα από τη θάλασσα». Τι φοβερός τίτλος. Ναι. Το περιεχόμενό του, για τους φίλους που δεν το γνωρίζουν. Λοιπόν, έχει να κάνει με ένα μικρό γάτο, το Νιάουι. Ένα φιλόδοξο και λίγο εγωιστή γάτο, ο οποίος κατάγεται από μια οικογένεια ηρώων. Και όπως οι προγονείς του έχουν κάνει πολύ σημαντικές πράξεις, έτσι ονειρεύεται και αυτός να κάνει μια πράξη πολύ σημαντική για να φανεί αντάξιος στα μάτια των δικών του γονιών. Μάλιστα. Ποια λοιπόν είναι αυτή η πράξη, η ηρωική? Σκέφτεται κάποια στιγμή ότι θα ήταν πολύ ωραίο αν μπορούσε να σώσει όλες τις γάτες από την πείνα. Μαθαίνει με κάποιο τρόπο ότι η θάλασσα κλείνει σαν τις μπανιέρες με μια τάπα και όταν βρίσκει έναν χάρτη που το εμπιστεύεται τέλος πάντων μια γοργόνα, αποφασίζει να τη βρει αυτή την τάπα, να την τεζαβήξει, έτσι ώστε να φύγει το νερό, να μείνουν τα ψάρια και να μπορέσει να ταΐσει όλες τις γάτες με τα ψάρια που θα βρίσκονται εκεί. Όμως, το θέμα είναι ότι δημιουργούνται απρόβλεπτες καταστάσεις. Έτσι, δημιουργεί καταστροφή βγάζοντας όλο το νερό και πρέπει να επαναρθώσει, να τοποθετήσει πάλι την τάπα, να μπει πάλι το νερό στη θάλασσα κλπ. Και η συνέχεια στο βιβλίο, βέβαια. Ναι, εντάξει, βέβαια, ευτυχώς όλα πάνε καλά στο τέλος. Και... ναι, πάντα ναι, πρέπει να υπάρχει αυτό το happy end, βέβαια. Εννοείται. Ναι, βέβαια. Είναι και παιδικά βιβλία. Η τάξη πρέπει να επανέρχεται πάντα. Σωστά, ναι, σωστά. Ναι. Και αμέσως μετά, το «Ποιος έβγαλε την τάπα από τη θάλασσα» έρχεται. Ποιο βιβλίο? Αμέσως μετά ακολούθησαν τα Νανάκια. Η πριγκίπισσα Υπνία. Αυτό που έχω στο χέρι μου. Αυτό το υπέροχο βιβλίο για το οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε στη συνέχεια. Αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα, να υπενθυμίσω στους φίλους που μας ακούν. Ακούτε πάντα νέο ελληνικό ραδιόφωνο www.newgreekradio.com. Στο μικρόφωνο μαζί σας, Ιωάννα Ξανθοπούλου. Καλεσμένη μου μέσω τηλεφώνου, η δημοσιογράφος, συγγραφέας Billy Stefani. Η κουβέντα μας για το νέο της παιδικό βιβλίο «Τα Νανάκια και η πριγκίπισσα Υπνία». Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας, φίλοι και φίλες.
πάει να ψάξει μυθικό για να ράψει. Κι είναι τόση χαρά της που δεν βλέπει μπροστά της, την κατεύθυνση χάνει και γλιστράει στο τηγάνι. Επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας. Ακούτε πάντα Νέο Ελληνικό Ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ιωάννα Ξανθοπούλου μέχρι και τις 3 μέσα από την εκπομπή Ταξίδι στο Όνειρο. Μαζί μας μέσω τηλεφώνου η δημοσιογράφος, συγγραφέας Billy Stefani. Billy μου, καλώς όρισες και πάλι. Καλώς σας βρήκα. Για να πούμε περισσότερα πράγματα για τα νανάκια και την πριγκίπισσα υπνία. Καταρχήν να σου πω ότι σαν μητέρα έχω καταλάβει ότι ο ύπνος είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στο να, ναι, ξέρεις, να τακτοποιήσεις το ωράριο ενός παιδιού. Είναι έχει ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα. Και πραγματικά όταν είδα το συγκεκριμένο βιβλίο λέω, κοίτα να δεις, πολύ ωραία ιδέα, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ναι, ναι. Ύπνος και αϊπνία. Ναι. Αυτά παράζει πακέτο. Ναι. Για πες μας έτσι περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, η ιστορία αυτή αφορά μια πριγκίπισσα. Η πρωταγωνίστρια λοιπόν είναι μια πριγκίπισσα, η οποία είναι ένα πλάσμα δύστροπο και κακότροπο. Στην πραγματικότητα όμως είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο. Τι γίνεται λοιπόν με αυτήν? Η πριγκίπισσα αυτή μισεί τον ύπνο και δεν κοιμάται ποτέ. Mm-hmm. Έχει όμως βέβαια σοβαρό λόγο. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και τα νανάκια, τα οποία λατρεύουν τον ύπνο και μάλιστα αυτά είναι τα οποία κάθε βράδυ κοιμίζουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, τραγουδώντας τους ένα μαγικό νανούρισμα. Η πριγκίπισσα όμως, η δίστροπη που λέμε, επειδή θεωρεί ότι ο ύπνος είναι κάτι κακό, γιατί οι άνθρωποι αν δεν κοιμόντουσαν θα μπορούσαν να κάνουν ένα σωρό πράγματα, να δουλεύουν, να παίζουν, να τρώνε popcorn, mm-hmm, αποφασίζει να τα εξαφανίσει. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία θα παίξει ένα κατοικίδιο που έχει η πριγκίπισσα, ένα pet, ο παπαγάλος της, ο οποίος ονομάζεται Ουί. Και είναι ένα pet το οποίο της χρωστά αιώνια ευγνωμοσύνη, γι' αυτό και της λέει πάντα ναι. Τώρα, η πριγκίπισσα αυτή στην προσπάθειά της να εξαφανίσει τα νανάκια, τα μαγικά αυτά πλάσματα, μέσα από αυτή την προσπάθεια θα αποκαλυφθεί ο πραγματικός εαυτός και η αληθινή της φόβη. Mm-hmm. Η ιστορία αυτή ουσιαστικά μιλάει για την... αν θέλουμε λίγο να το εμβαθύνουμε εμείς τώρα σαν ενήλικες, έτσι. Μιλάει για την αποδέσμευση του ενήλικα από τα φαντάσματα του παρελθόντος, τη σχέση με τους γονείς, αλλά και τη δύναμη του να λέει κάποιος όχι, χωρίς να αφήνει τους άλλους να καθορίζουν τη ζωή και την τύχη του. Μιλώντας για τον παπαγάλο, έτσι, ο οποίος έλεγε συνέχεια ναι, εξού και ναι, το όνομά του Ουί, και στο τέλος λέει όχι και κάνει αυτό το οποίο τελικά καθορίζει και το φινάλε, το τέλος όλης της ιστορίας. Ακριβώς. Αυτός έρχεται να φέρει την ανατροπή, ουσιαστικά όμως το happy end στις ζωές όλων και κυρίως βέβαια της πριγκίπισσας, η οποία δεν είχε κακό σκοπό, δεν είχε κακή πρόθεση. Οπότε στο τέλος όλοι είναι ευτυχισμένοι όπως πρέπει να είναι σε όλα τα παραμύθια. Έτσι, έτσι. Εξαιρετικό παραμύθι, εξαιρετική δουλειά. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι δεν είναι βέβαια παραμύθι για παιδιά, αλλά είναι και για γονείς. Δηλαδή αυτό που θεωρώ επιτυχία γενικότερα στα παιδικά τραγούδια, στα παιδικά βιβλία, οτιδήποτε καταπιάνεται με παιδιά, είναι να μπορέσεις να συμπεριλάβεις το ταξίδι αυτό της εκμάθησης, της διασκέδασης, του παιχνιδιού, πρώτα απ' όλα τη μητέρα ή τον πατέρα και αμέσως μετά και το παιδί, το οποίο παιδί θα το πάρει η μητέρα να του δείξει κάποια πράγματα. Και φυσικά το χιούμορ. Το χιούμορ που έχει, ας πούμε, το όνομα Ουί, από τα γαλλικά Ουί, το οποίο δεν θα το καταλάβει βεβαίως το παιδί, θα το καταλάβει όμως η μητέρα που το διαβάζει. Και πολλά πολλά άλλα. Πραγματικά το θεωρώ πολύ έξυπνο αυτό, Billy μου. Σε ευχαριστώ. Και ήταν πολύ σημαντικό για μένα, πρώτα απ' όλα το χιούμορ που ανέφερες, και δεύτερον του να αγγίζει και τους ενήλικες. Ναι, ναι. Πραγματικά πιστεύω και νομίζω ότι όλος ο κόσμος, ότι άσχετα από αν μεγαλώνουμε, κουβαλάμε κομμάτια από την παιδική μας ηλικία μέσα μας.
Οπότε είναι σημαντικό διαβάζοντας ένα παραμύθι να βρίσκουμε κομμάτια της δικής μας ζωής, να μας ξυπνάει μνήμες. Ευχάριστες ή και δυσάρεστες ακόμα, έτσι, δεν ξέρω. Αλλά είναι σημαντικό να μιλάει σε όλες τις ηλικίες. Σίγουρα. Σκέφτεσαι να αργότερα να ασχοληθείς και με λογοτεχνία για ενήλικες ή θα συνεχίσεις έτσι στα παιδικά βιβλία, στην παιδική λογοτεχνία? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, τα βιβλία για παιδιά μου αρέσουν πολύ. Δηλαδή μου αρέσει πολύ να κινούμε σε αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο της φαντασίας. Βέβαια υπάρχουν και στιγμές που αισθάνομαι την ανάγκη ότι θέλω να πω και άλλα πράγματα και να απευθυνθώ σε ενήλικο κοινό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Στο πραγματικά μέλλον. Δηλαδή είναι, θα είναι μια έκπληξη και για μένα. Και περιμένω να δω. Θα δείξει η ιστορία. Ναι, γιατί όχι. Βέβαια τα παιδιά θεωρώ, έχοντας ασχοληθεί αρκετά χρόνια με το παιδικό θέατρο και με τα παιδιά γενικότερα, ότι είναι το πιο δύσκολο κοινό. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι το πιο ειλικρινές κοινό. Εάν το παιδί, το πιο αυθόρμητο, αν το παιδί δει κάτι και δεν του αρέσει, θα σου πει απλά «δεν μου αρέσει». Και τελείωσε. Δεν υποκρίνεται. Και αυτό είναι και το πιο όμορφο, έτσι. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το βλέπω και στις παρουσιάσεις. Τα παιδιά δεν έχουν την λογική που έχει ο ενήλικας, ότι πρέπει να φερθεί κάπως, να του δείξεις κάτι, να του δώσεις κάτι και να σου πει «μ' αρέσει». Το παιδί ευθόρμητα μπορεί να ακούσει ότι τον παπαγάλο τον λένε «ουί» και αμέσως να πει «δεν μ' αρέσει», γιατί έτσι, δεν μ' αρέσει. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και είναι και πολύ ωραίο, γιατί έρχεται να σου θυμίσει ότι αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το είχαμε κι εμείς σαν παιδιά και το χάσαμε στην πορεία. Δυστυχώς, μαζί με πολλά άλλα. ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Βέβαια μου άρεσαν πολύ και τα, θα ήθελα να μας πεις και τους συνεργάτες σου, γιατί βέβαια παιδικό βιβλίο είναι και πρωταρχικό ρόλο παίζουν και τα σκίτσα, έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Την εικονογράφηση έχει κάνει η Ναταλία Καπαρτσούλια, η οποία είναι μια πολύ γνωστή και ταλαντούχα εικονογράφος. Και στο προηγούμενο βιβλίο μου, το «Ποιος έβγαλε την τάπα από τη θάλασσα», την εικονογράφηση την έχει κάνει ο Γιώργος Ζουρός, ο οποίος και εκείνος είναι ένας πολύ νέος και ταλαντούχος εικονογράφος. Πολύ ωραία. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Έγινε. Μουστάκι στριφογυριστό που παρασκευάζει παγωτά με άγνα και φρέσκα υλικά. Κάθε μεσημέρι τριγυρνά από γειτονιά σε γειτονιά με τα μάξι το χρωματιστό, όνειρο στον κόσμο των παιδιών. Φράουλα μαστιχά και κερά, δεν θα το ξεχάσει. Κρέμα, καραμέλα και λεμόνι, κρέας και το μυαλό σου δυναμώνει. Επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας. Μπίλ μου, είσαι ακόμα μαζί μας? Ναι, φυσικά, φυσικά. Δυστυχώς ο χρόνος περνάει πολύ πολύ γρήγορα, ειδικά όταν περνάς όμορφα και έχεις καλή παρέα, όπως είσαι εσύ σήμερα στην εκπομπή μας, έτσι που έχεις δώσει άλλο ύφος, άλλο έτσι υπέροχο παιδικό. Ευχαριστώ. Και εγώ περνάω πολύ ωραία. Κλείνοντας, θέλεις να μας πεις να μοιραστείς μαζί μας κάποια από τα μελλοντικά σου σχέδια? Ή να πεις κάτι άλλο στους φίλους μας εδώ στη Νέα Υόρκη. Ήσουν πρόσφατα εδώ, έτσι. Έχεις έρθει Νέα Υόρκη. Ναι, ναι. Είχαμε έρθει μαζί με τον σύζυγό μου, περάσαμε υπέροχα. Και με το που επιστρέψαμε Ελλάδα, αμέσως λέγαμε πότε θα γυρίσουμε πάλι Νέα Υόρκη. Α, τόσο πολύ. Δεν σας άρεσε καθόλου, ε? Ναι, χάλια, χάλια. Εύχομαι να ξανάρθετε σύντομα και να μπορέσουμε να τα πούμε και από κοντά αυτή τη φορά. Ναι. Θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Άρα λοιπόν το πρώτο πλάνο έχει να κάνει με τη Νέα Υόρκη, το πότε θα έρθουμε εκεί. Και το δεύτερο, σχετικά με τα επαγγελματικά, κοίτα, ετοιμάζω κάποια πράγματα, μιλώντας για τα βιβλία μου πάντα, έτσι, τα οποία δεν είναι κάτι ακόμα που μπορώ να το ανακοινώσω, αλλά ότι ετοιμάζω. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο.
Ωραία, καλό αυτό, θετικό. Ναι, 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 δεν σταματάμε. Το θέμα είναι ότι αφού ξεκινήσαμε, τώρα δεν σταματάμε. Να ευχηθούμε λοιπόν ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ. Και βέβαια εμείς θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε πάντα εδώ και πάντα στη διάθεσή σου για ό,τι νεότερο. Ωραία, ήθελα να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πέρασα πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και τι να πω, φιλιά στην Νέα Υόρκη. Θα τα πούμε σύντομα. Να είσαι καλά, γεια χαρά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια χαρά. Για όσους ενδιαφέρονται φίλοι και φίλες, να πούμε ότι το καινούριο βιβλίο της Billy Stefani κυκλοφορεί ήδη. Είναι ένα εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο για παιδιά, όχι μόνο για παιδιά, και για γονείς και για παιδιά. Τα Νανάκια και η Πριγκίπισσα Αϊπνία. Στην εικονογράφηση, όπως είπαμε, είναι Αταλία Καπατσούλια. Περισσότερες πληροφορίες εδώ στον ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Radio newgreektv.com. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε και πάλι μαζί. Θα περάσει κι αυτή η νύχτα που κι αμπόλια με έχουν πιάσει. Μα φοβάμαι πως κι απόψε αν δεν σε δω, κάποια τρέλα θα κάνω και θα'ρθω. Δε με πίστεψες ποτέ, δε με άφησες καημέ, να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω. Δε σε χόρτασα κι εγώ και σε έχω σαν Θεό, κι όπου πάω μαζί σε κουβαλάω. Σ' αγαπάω. Κάποια μέρα θα γελάσει και θα είναι εκείνη η μέρα που θα έρθεις σαν τραγούδι ξεχασμένο να με βρει. Να ευχαριστήσω θερμά για τα πολλά πολλά μηνύματά σας. Δεν σας ξεχάσαμε, απλά δεν προλάβαμε. Οι πολύ πολύ φίλοι μέσω Facebook. Πόσο σ' αγαπάω. Να ευχαριστήσω θερμά τους δύο υπέροχους καλεσμένους μου σήμερα, τον κινηματογραφιστή, συγγραφέα Βασίλη Λουλέ. Μαζί σε κουβαλάω. Ψάξτε το στο ίντερνετ, είναι πραγματικά εξαιρετικά τα ντοκιμαντέρ του. Να ευχαριστήσω την πολύ πολύ ταλαντούχα Μπίλη Στεφανή, το καινούριο της παιδικό βιβλίο, τα Νανάκια και η Πριγκίπισσα Υπνία. Καλή επιτυχία, Μπίλη μου, στη συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Μείνετε μαζί μας, φίλοι και φίλες, αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Τσιμής με Πλεγμένα Καλώδια. Και φυσικά εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα, πάντα μέσα από την ίδια συχνότητα, με μία καλεσμένη, μία αγαπημένη, πολύ πολύ αγαπημένη ερμηνεύτρια, την οποία δεν θα πρέπει να χάσετε. Μαζί μας λοιπόν το άλλο Σάββατο, ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Νέου Ελληνικού Ραδιοφώνου, θα είναι η Ελένη Πέτα εδώ στο Νέο Ελληνικό Ραδιόφωνο. Μέχρι τότε από εμένα, την ομιλητριά σας Ιωάννα Ξανθοπούλου, να είστε όλοι πάντα πάντα καλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σε όλους σας. Υπάρξη μου δεν την καθορίζεις. Σιγά σιγά συνέρχομαι, τον εαυτό μου σκέφτομαι, δεν αυτοκαταστρέφομαι για την αγάπη σου. Δεν είναι πια εκείνη που θα τρέξει, αρκεί εσύ να πεις μόνο μια λέξη. Δεν θέλω να τρελαίνομαι, στα χείλη σου να κρέμομαι, δεν θέλω να πικραίνομαι.
Νέο ελληνικό ραδιόφωνο. 24 ώρες κοντά σας. www.newgreekradio.com